Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω όχι μόνο για τα ευχάριστα λόγια που άκουσα από εσάς σε σχέση με την προοπτική της έκθεσης, αλλά κυρίως για την πολύ σημαντική δουλειά που κάνατε όλα αυτά. Όπως είπατε, κύριε Πρόεδρε, η έκθεση πέρασε μια εποχή με σημαντικές δυσκολίες. Στην αρχή της μεγάλης κρίσης που χτύπησε τη χώρα μας, κάποια στιγμή υπήρξαν σημαντικά προβλήματα, όπως είπατε, ήταν ελληματικοί για αρκετά εκατομμύρια, που τότε, εκείνη την εποχή ιδίως, που η βασική κατεύθυνση ήταν περικοπές και εξορθολογισμός, αυτά τα λίγα εκατομμύρια ήταν σημαντικά και έπρεπε να βρεθεί ο τρόπος ώστε να υπάρξει οικονομική εξυγίανση, εξορθολογισμός. Σήμερα είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που βλέπουμε ότι η έκθεση είναι πια πλεονασματική. Κυρίως όμως είμαστε ευτυχείς που βλέπουμε ότι η έκθεση ανοίγει εκ νέου τα φτερά της και στους επιχειρηματίες και στους οικονομικούς παράγοντες, όχι μονάχα της Βόρειας Ελλάδας και της Ελλάδας, αλλά θα έλεγα ξανά αποκτά αυτόν τον διεθνή της χαρακτήρα. Πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι εμπνευστήκαμε αυτό το θεσμό των τιμόμενων χωρών από το 2016 και μετά, στην αρχή με τη Ρωσία, μετά με την Κίνα, φέτος με τις ΗΠΑ, του χρόνου με την Ινδία, σημαντικές χώρες στον παγκόσμιο χάρτη της οικονομίας και του εμπορίου. Και βεβαίως θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι εμπνευστήκατε και μαζί οραματιστήκαμε τον προσανατολισμό της έκθεσης σε αυτό που είναι το μέλλον, καινοτομία, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, νέες τεχνολογίες, να δώσουμε χώρο και λόγο στους νέους επιχειρηματίες, των νεοφυών επιχειρήσεων, στην νεοφυή επιχειρηματικότητα. Βεβαίως η έκθεση ήταν πάντα και θα παραμένει ένα πολύ σημαντικό γεγονός, όχι μόνο εμπορικό αλλά και πολιτικό για τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και για τη χώρα στο σύνολό της. Η φετινή όμως έκθεση θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχει και έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Κατά μία έννοια είναι ιστορικό ορόσημο, είναι ιστορική, διότι μετά από 8 συνεχόμενες εκθέσεις όπου εκάστοτε πρωθυπουργός της χώρας ήταν αναγκασμένος να εξαγγέλει το σχέδιο της οικονομικής πολιτικής μέσα στα πλαίσια που όριζαν οι δανειστές μας. Η χώρα βρισκόταν σε 3 συνεχή προγράμματα προσαρμογής. Φέτος για πρώτη φορά έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε το δικό μας όραμα, το δικό μας σχέδιο, στα πλαίσια που έχουμε συμφωνήσει για τη δημοσιονομική πορεία της χώρας τα επόμενα χρόνια. Πλαίσια όμως που είναι παρόμοια, ταυτόσιμα με αυτά που αφορούν και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα επιστρέφουμε μετά από 8 χρόνια στην κανονικότητα και αυτό κατά την άποψή μου δεν είναι μικρό γεγονός. Και άρα θα μου επιτρέψετε το χαρακτηρισμό ότι η 23η έχει μια ιστορική σημασία. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με όσους προείπαν ότι η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία μπορεί να παίξει ένα ξεχωριστό ρόλο και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης μπορεί να είναι στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας. Το όραμά μας για τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία είναι να αποτελέσει την καρδιά της βαλκανικής συνανάπτυξης. Η χώρα μας ήδη αποτελεί έναν σημαντικό γεωστρατηγικό πυλώνα στην περιοχή, ανακτά τον ηγετικό της ρόλο στην περιοχή και η Θεσσαλονίκη και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης μπορεί, κατά την άποψή μου, να αποτελέσει την απομηχανή σε αυτή την προσπάθεια, την ατμομηχανή της βιομηχανικής και τεχνολογικής ανασυγκρότησης, αλλά και της οικονομικής ανασυγκρότησης της περιοχής και κατ' επέκταση και της χώρας, η οποία θα έχει πάρα πολλά να κερδίσει από αυτόν τον προσανατολισμό. Θέλω, κλείνοντας,
θέλω κλείνοντας να πω ότι η σκέψη σας για την αναγκαιότητα της ενός νέου εκθεσιακού κέντρου με βρίσκουν και μας βρίσκουν σύμφωνος. Απόλυτα συμφωνώ ότι οι ιδέες της μετεγκατάστασης, πέρα από το ότι είναι κοστοβόρες, δεν πιστεύουμε ότι θα δώσουν και μια διαφορετική πνοή στο κέντρο της πόλης. Αντιθέτως, η ιδέα της ανάπλασης θα μπορούσε να δώσει και στην έκθεση μια νέα δυναμική, αλλά να διαμορφώσει και τους όρους μιας αναγκαίας οικιστικής ανάπλασης για την πόλη της Θεσσαλονίκης μέσα στο κέντρο ιστού της πόλης της Θεσσαλονίκης. Και υπ' αυτή την έννοια πιστεύω ότι μπορούμε πράγματι να προχωρήσουμε σε αυτά τα βήματα τα οποία μας παρουσιάσατε. Άλλωστε, πολύ ρεαλιστικά τα βρίσκω. Ο ΠΑΟΚ θέλει να φτιάξει γήπεδο σε 2 χρόνια, εσείς θέλετε να φτιάξετε την έκθεση μέχρι το 2026. Νομίζω όμως ότι πρέπει να προχωρήσουμε στα βήματα αυτά με σχέδιο και συντονισμένα. Και νομίζω ότι το πρώτο σημαντικό βήμα που είναι να προχωρήσουμε στο Διεθνή Διαγωνισμό του 19 με κοινή βούληση και σχέδιο θα το υλοποιήσουμε. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, το οποίο ανήκει το χαρτοφυλάκιο της χωροταξίας, πιστεύω ότι θα συνδράμει, έχετε και τον συντοπίτη σας στη θέση του αναπληρωτή υπουργού και πιστεύω ότι θα βοηθήσει σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο στόχος είναι και ένας κεντρικός στόχος και για το Υπουργείο, Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Πιστεύω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να συντονιστούμε το επόμενο διάστημα, να μην προτρέχουμε, να κάνουμε συγκροτημένα βήματα ώστε αυτός ο εφικτός στόχος να γίνει πραγματικότητα. Και πιστεύω βεβαίως ότι το οικονομικό σκέλος θα είναι εύκολο να καλυφθεί. Πρέπει όμως να προχωρήσουμε πρώτα απ' όλα στα βήματα εκείνα που θα εξασφαλίζουν τους χώρους, άρα την μεταφορά της Αγίας Φωτεινής από το δημόσιο στο χώρο των εκθεσιακών, στη ΔΕΡ, θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να γίνει. Και από εκεί και πέρα να εξασφαλίσουμε τους απαραίτητους χώρους για να κάνουμε ένα μεγάλο έργο για τη Θεσσαλονίκη και ένα πολύ σημαντικό βήμα για την εξέλιξη και την ενίσχυση του μεγάλου αυτού θεσμού της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που πράγματι δεν το ήξερα, κλείνει τα 100 χρόνια το 2026, αν και δεν είχαμε όλα αυτά τα χρόνια συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία του θεσμού. Είχαμε προφανώς την περίοδο της κατοχής, την διακοπή του θεσμού. Άρα το 2026 θα βρισκόμαστε στην 21η ΔΕΘ, αν δεν είναι λάθος. Νομίζω όμως ότι μέχρι το 2026, που θα υπάρχει ευκαιρία μιας νέας ανανεωμένης ΔΕΘ σε ένα νέο εκθεσιακό κέντρο που θα δώσει και άλλη πνοή στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης, πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε και μια διαφορετική Θεσσαλονίκη. Και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη. Η Θεσσαλονίκη να γίνει η οικονομική, εμπορική πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Και το πρώτο βήμα γι' αυτό είναι να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στα Βαλκάνια και μέσα σε αυτό το στόχο, για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα, πιστεύω βαθιά ότι η συμφωνία με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που αλλάζει κατεύθυνση και προσανατολισμό στην πόλη και στη Βόρεια Ελλάδα, σταματάει η Βόρειος Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη να έχει την πλάτη γυρισμένη στο ζωτικό της χώρο, οικονομικά και εμπορικά, που είναι οι γειτονικές χώρες, και προσανατολίζεται ώστε να γίνει ο βασικός κόμβος εμπορικός, μεταφορικός, ενεργειακός, οικονομικός των Βαλκανίων, και η Θεσσαλονίκη το πρώτο λιμάνι των Βαλκανίων. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να οραματιστούμε μια Θεσσαλονίκη διαφορετική, μια Βόρεια Ελλάδα διαφορετική, μια Μακεδονία πρωταγωνίστρια στην προσπάθεια, την συλλογική εθνική προσπάθεια για την αναγέννηση τη
της χώρας μας που περνάει βέβαια μέσα από την οικονομική ανασυγκρότηση. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και να μου δώσετε την ευκαιρία να δω η διεισόμαση πόσο έχει αλλάξει η έκθεση. Ναι, βέβαια, θα εγκαινιάσεις τη νέα έκθεση, το 26.